Δούμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και να παρακολουθήσουμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου. Κυρίες και κύριοι, εγκρίθηκε χθες στη συνεδρία του Eurogroup η τεχνική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών και έτσι περνάμε στην τελική φάση για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης εντός Ιανουαρίου. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και μάλιστα χωρίς πρόσθετα μέτρα αποτελεί αναμφισβήτητα μια επιτυχία για την ελληνική κυβέρνηση. Το γεγονός εξάλλου ότι για πρώτη φορά μετά από μια 7 ετία δεν χρειάζεται η νομοθέτηση νέων δημοσιονομικών μέτρων σημαίνει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που προέβλεπε η Συμφωνία του 2015 έχει ολοκληρωθεί και επομένως η Ελλάδα βαδίζει με ασφάλεια στην έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Αυτό συνομολογούν εξάλλου και όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή η ελληνική οικονομία σημειώνει αναπτυξιακούς ρυθμούς για τρία συνεχή τρίμηνα το 2017, κάτι που έχει να συμβεί από το 2006, ενώ έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί και δύο επιτυχείς έξοδοι στις αγορές από τον Ιούλιο του 2017. Όλα αυτά σηματοδοτούν ότι έχουμε πλέον γυρίσει οριστικά σελίδα και αφήνουμε πίσω μας τη φάση της ύφεσης. Και αυτό δεν αποτελεί απλώς έναν ισχυρισμό της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά επισημαίνεται από το σύνολο του διεθνούς τύπου που αναγνωρίζει πλέον ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα και θα ανακτήσει την οικονομική και πολιτική της κυριαρχία, βγαίνοντας από το πλαίσιο της Μνημονιακής Επιτροπής το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι όμως ακριβώς αυτή η εξέλιξη που έχει προκαλέσει αναταραχή, ίσως και πανικό, σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς και εκδοτικούς κύκλους που καθοδηγούν πλέον και την αξιωματική αντιπολίτευση και καθορίζουν την αντιπολιτική τακτική της. Τις τελευταίες ειδικά μέρες, με αφορμή τόσο το ζήτημα των πληστηριασμών, όσο και την τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς, έχει εξαπολυθεί μία ακόμα γιγάντια επιχείρηση διαστρέβλωσης ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι άλλος από το εκδοτικό συγκρότημα του Υποδίκου, που επιμένει να παραπληροφορεί με αιχμή του δόρατος τους πληστηριασμούς. Και τούτο παρά τις συνεχείς και εμπεριστατωμένες διαψεύσεις των ισχυρισμών και των σχετικών ρεπορτάζ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το δυστύχημα βεβαίως είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί τα ψευδή δημοσιεύματα και επιλέγει να πολιτεύεται για άλλη μια φορά χωρίς αρχές. Κάτι που βεβαίως είναι κατανοητό με δεδομένη την πλήρη κατάρρευση των κινδυνολογικών και καταστροφολογικών σεναρίων που διακινούσε επί δύο συνεχή χρόνια. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν τόσο στο συγκρότημα όσο και στη Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών για οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ και για αξίες ακινήτου μέχρι 280.000 ευρώ. Από αυτή τη ρύθμιση καλύπτεται κάτι παραπάνω από το 70% του συνόλου των ακινήτων πρώτης κατοικίας, ενώ την ίδια στιγμή δίνεται και η δυνατότητα ρύθμισης των σχετικών οφειλών. Επίσης, για τους εμπόρους, έχει ήδη νομοθετηθεί και υλοποιείται στην πράξη ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Η δέσμευση λοιπόν της κυβέρνησης είναι σαφής και συγκεκριμένη. Καμία λαϊκή κατοικία δεν πρόκειται να εκπληστηριαστεί. Κανένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό δεν κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι μεγαλοφιλέτες που έπαιρναν αφιδώς δάνεια τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα ή ίσως δεν ήθελαν να αποπληρώσουν καθώς προτιμούσαν να φυγαδεύουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν δεν είναι διατεθειμένη σε καμία περίπτωση να ανεχτεί τη συνέχιση αυτής της κατάστασης και όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει τους συγκεκριμένους μεγαλοφιλέτες αλλά θα επισπεύσει και τις διαδικασίες για την αποπληρωμή των χρεών τους. Οι καιροί που οι φορολογούμενοι πολίτες φορτώνονταν τα βάρη της κακομαθημένης επιχειρηματικής ελίτ έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή και αυτό πρέπει να το βάλουν όλοι πάρα πολύ καλά στο μυαλό τους. Επιτρέψτε μου τώρα μια σχετικά αναλυτική παρουσίαση της συμφωνίας με τους θεσμούς, γιατί και σε αυτά τα ζητήματα έχει υπάρξει ρεσιτάλ παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας, διασφαλίστηκαν οι συντάξεις χειρίας με κατώτατο πλαφόν στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 384 ευρώ. Συμφωνήθηκε να νομοθετηθεί προνόμιο υπερεργατικών απαιτήσεων, οι οποίες θα ικανοποιούνται πριν από οποιονδήποτε άλλο πιστωτή κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή πτώχευσης επιχείρησης. Το προνόμιο θα αφορά σε οφειλόμενους μισθούς έως 6 μηνών και το ανώτατο ποσό ικανοποίησης για κάθε μήνα οφειλόμενου μισθού θα είναι 2,75 φορές επί τον κατώτατο μισθό. Επίσης, από τη συμφωνία προκύπτει η αύξηση του προϋπολογισμού για τα οικογενειακά υποδόματα κατά 260 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό από τα σημερινά 650 εκατομμύρια σε 910 εκατομμύρια, δηλαδή μια αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού του ύψους του 40%. Και παράλληλα, διευρύνονται οι εισοδηματικές κλίμακες για τα πλέον αδύναμα στρώματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι οικογένειες με ένα και δύο παιδιά
δηλαδή 682.000 οικογένειες σε σύνολο περίπου 804.000, θα λάβουν οικογενειακά επιδόματα αυξημένα από 57% έως και 110%. Ενώ τέλος, επιπλέον 40 εκατομμύρια θα διατεθούν για την παροχή σχολικών γευμάτων, ενώ ακόμη 15 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν για την επέκταση των βρεφονηπιακών σταθμών. Δεύτερον, στα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά ο νόμος 1566 του 1985. Παράλληλα, διαφυλάχθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του εργασιακού χρόνου των εκπαιδευτικών. Στα θέματα του Υπουργείου Υγείας, επιτεύχθηκε μια προωθητική συμφωνία αναφορικά με το συμψηφισμό χρεών του ΕΟΠΗ με αντίστοιχα χρέη των παρόχων προς αυτόν για την περίοδο 2012-2015. Ενώ το ίδιο συνέβη και για το πρόγραμμα συμψηφισμού που αφορά την ίσπραξη του clawback από το 2017 και μετά, με τρόπο θετικό τόσο για τον ΕΟΠΗ όσο και για τους παρόχους. Συνεπία των παραπάνω, ο ΕΟΠΗ θα μπει στο 2018 με σχεδόν μηδενικά λήξη πρόθεσμα. Επίσης, συμφωνήθηκε η επαναρρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων που είχε προκαλέσει προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο. Θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, το υποχρεωτικό ελάχιστο ωράριο λειτουργίας φαρμακείου καθώς και η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των φαρμακείων σε διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Τέταρτον, στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από τα κυριότερα που συμφωνήθηκαν είναι η ρητή εξαίρεση από την εφαρμογή του κανόνα προσλήψεων αποχωρήσεων, το λεγόμενο 1:4, για την ενίσχυση δύο πολύ σημαντικών κλάδων. Ο ένας αφορά τους συμβασιούχους στην καθαριότητα, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ενώ ο άλλος κλάδος είναι αυτός των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, περίπου 2.000 δηλαδή εργαζόμενοι, για τους οποίους θα λάβει τέλος το άδικο καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του Υπουργείου Ενέργειας και ειδικότερα στο θέμα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ διατηρεί τον αδιαφυσβήτητο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της, παραμένει ο βασικός πυλώνας της αγοράς ενέργειας υπό το νέο θεσμικό περιβάλλον, που είναι και πλήρως εναρμονισμένο με το κοινοτικό δίκαιο. Σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς της προηγούμενης κυβέρνησης για τη μικρή ΔΕΗ, συμφωνήθηκε μια παρέμβαση πλήρως συμβατή τόσο με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, όσο και με τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Η παραγωγική βάση της ΔΕΗ μένει ανέπαφη, με μοναδική εξαίρεση ένα τμήμα των λιγνητικών μονάδων, στο οποίο έτσι κι αλλιώς θα πρέπει σταδιακά να υπάρξει από επένδυση, στο πλαίσιο φυσικά του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης για στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και φυσικά η παρούσα συμφωνία δεν αφορά πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων, αλλά ούτε και μονάδων φυσικού αερίου. Πλέον, η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το στρατηγικό της σχεδιασμό, εκμεταλλευόμενη τη φθηνή ενέργεια που προσφέρουν παλαιότερες επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά και παράλληλα επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, πού οφείλονται αυτά τα μπρος πίσω σε σχέση με την τροπολογία για την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου? Πότε θα κατατεθεί και τι είδους αλλαγές θα υπάρξουν, αν υπάρξουν? Όπως γνωρίζετε, η τεχνική συμφωνία εγκρίθηκε χθες από το Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προθεσμία να νομοθετήσει μέχρι περίπου τις 10-12 Ιανουαρίου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα έχει κατατεθεί και η σχετική ρύθμιση, η οποία με βάση και την ενημέρωση που έχει κάνει το Υπουργείο Εργασίας αποσύρθηκε για λόγους διαδικαστικούς αλλά και για λόγους νομοτεχνικών βελτιώσεων. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συμφωνία, η προφορική συμφωνία που έχει κάνει με τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς επαρκεί ή πρόκειται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να είναι καλυμμένη περισσότερο σε αυτό το θέμα? Έχουμε πει αρκετές φορές την τελευταία εβδομάδα ότι το νομοθετημένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους αναγκαστικούς πληστηριασμούς είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πρόκειται για τον νόμο Σταθάκη-Κατσέλη, Κατσέλη-Σταθάκη, ο οποίος προστατεύει τις πρώτες κατοικίες εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 280.000 ευρώ ως αξία του ακινήτου σε οικογένειες με τρία τέκνα.
Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι για να ισχύει το συγκεκριμένο καθεστώς πρέπει να υπάρξει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και στη συνέχεια καθορίζεται η διαδικασία με βάση τις αποφάσεις των Ειρηνοδικείων. Σε ό,τι αφορά τη βούληση των τραπεζών να μην προχωρήσουν σε πληστηριασμούς κατοικιών κάτω των 300.000 ευρώ, το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά κατά κύριο λόγο τις τράπεζες, οι οποίες έχουν και τους δικούς τους λόγους να μην θέλουν να προχωρήσουν σε τέτοιου τύπου πληστηριασμούς. Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη μέγιστη δυνατή βεβαιότητα είναι ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προστατεύει το 70%, το υπάρχον θεσμικό νομοθετημένο πλαίσιο, προστατεύει το 70% της κύριας κατοικίας, δηλαδή στην πλειοψηφία των ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας που προφανώς αποτελείται από λαϊκά νοικοκυριά. Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει από την δική μας μεριά διαφορετικός πολιτικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Θέλω να σας ρωτήσω για την απόσυρση της τροπολογίας, αν έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι θα έλειπαν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με τη βούληση του ΚΚΕ να ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία, αν θα δημιουργούν. Όχι, κύριε Τσακίρη, έχει απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν έχει να κάνει με την απουσία βουλευτών. Το Υπουργείο Εργασίας είπε ότι για να μην υπάρξουν διαδικαστικές εντάσεις αλλά και για να γίνουν κάποιες μικρές νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποσύρθηκε η τροπολογία. Δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω σχέση με αυτό. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο. Όχι, δεύτερο ερώτημα. Στη συνέχεια, αν θέλετε, θα επανέλθετε. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και τα διάφορα σωματεία δηλώνουν ότι βρίσκονται επί ποδός πολέμου λόγω αυτής της τροπολογίας και ετοιμάζονται για κινητοποίησεις. Ήδη έχουν προχωρήσει και έχουν προαναγγείλει κάποιες. Θεωρείτε αυτές τις κινητοποίησεις δικαιολογημένες και πρόκειται εσείς ως κυβέρνηση να έρθετε σε επαφή μαζί τους για να εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς πρόκειται να περάσει? Στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής λειτουργίας, η κινητοποίηση των συνδικάτων, η κινητοποίηση των εργαζομένων είναι και εύλογες και θεμητές και πολλές φορές απαραίτητες. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, κατάφερε να εξασφαλίσει μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες και μπορούν να βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων, αλλά και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Αυτό σχετίζεται και με το υπερπρονόμιο σε περιπτώσεις πτωχεύσεων και πληστηριασμών, που δημιουργείται προς όφελος ακριβώς των εργαζομένων, των δεδουλευμένων και των αποζημιών της ΕΟΝ τους. Σχετίζεται όμως φυσικά και με την συμφωνία η οποία υπάρχει για την επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων από 1η-9η του 2018. Δηλαδή την επαναφορά τόσο της αρχής ευνοϊκότερης ρύθμισης όσο και της αρχής επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας υπήρξε η απέτηση εκ μέρους των θεσμών για την ομοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου για την αύξηση του ποσοστού απαρτίας για την απεργία στις περιπτώσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων. Στο πλαίσιο μια συζήτηση αλλά και μια διαπραγμάτευση με τους θεσμούς έγιναν οι απαραίτητες σταθμίσεις από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες κιόλας έχουν εξηγηθεί με τον αναλυτικότερο δυνατό τρόπο και στους εργαζόμενους αλλά και στα σωματεία και τους εκπροσώπους τους. Νομίζουμε ότι προφανώς το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να επανέλθει το πλαίσιο προστασίας και το πλαίσιο εγγύησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, καθώς ο διακηρυγμένος στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να περάσουμε σε ένα καθεστώς βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης με αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας και ακριβώς σε αυτήν την στρατηγική μας επιλογή εντάσσεται και η εξαιρετικά σκληρή και επίπονη δουλειά η οποία γίνεται στο πλαίσιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που για πρώτη φορά έχει αρχίσει να λειτουργεί με αποτελεσματικούς όρους, να βελτιώνει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την υποδηλωμένη και την αδήλωτη εργασία η οποία σιγά σιγά μειώνεται, έχουμε εξαιρετικά ποσοστά μείωσης. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής υπάρχουν και συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει ακριβώς για να μπορέσουμε να απενταχθούμε από το πρόγραμμα προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια νεότερο σε σχέση με τη διατήρηση ή μη των χαμηλών συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού και Δωδεκανήσων. Υπάρχει... Και μετά θα σας ρωτήσω για το χρέος, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Ευχαριστώ. Διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση σε επίπεδο επικεφαλής των θεσμών
στο πλαίσιο, στο περιθώριο μάλλον και του Eurogroup χθες και του ECOFIN σήμερα. Αργότερα είναι πολύ πιθανό να έχουμε σχετικές ανακοινώσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Παρακαλώ. Επ' αυτού δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, αλλά αν επιμένετε, κυρία Μάνη. Όχι, κοινοτική πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων ενημέρωνε το πρωί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ, γιατί αυτό συνεπάγεται μεγάλη γραφειοκρατία και ότι είναι ανοιχτοί οι θεσμοί σε άλλου είδους, με άλλη μορφή μάλλον σας οικονομική βοήθεια. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συζήτηση σε επίπεδο θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης για τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθείτε αρμοδίως πιθανότατα και μέχρι το τέλος της ημέρας. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση πώς τοποθετείται απέναντι στην παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη αναφορικά με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου άφησε να εννοηθεί ότι είναι ασαφές ποιοι είναι οι επενδυτές? Δεν υπάρχει κάτι ασαφές κατά τη γνώμη μου στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Έγινε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες είναι εγκεκριμένες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ακριβώς της κοινοτικής νομοθεσίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Επομένως, δεν βλέπω τον λόγο να ανοίξει μια συζήτηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένας αδιάβλητος, καθαρός δημόσιος διαγωνισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και η επένδυση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει κανονικά. Παρακαλώ, κύριε Αγκαντώνα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν σας βρίσκει σύμφωνο η πρόταση του κυρίου Φίλη, την οποία έχει διατυπώσει πολλές φορές, αλλά σήμερα για ακόμη μια φορά, να μπείτε στη διαδικασία για εθνική διαπραγμάτευση για το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία, όπως είπε ο ίδιος, που είναι και σημαίνουν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της τάξης του 3,5% και σας κόβουν τα πόδια. Η συμφωνία του 2015, την οποία υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση και την οποία σήμερα υλοποιεί, προέβλεπε 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αρχική θέση της γερμανικής κυβέρνησης ήταν ότι το 3,5% θα έπρεπε να ισχύει για περίπου 10 χρόνια. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, καταφέραμε να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτήν την γενική ρήτρα η οποία υπήρχε στην αρχική συμφωνία και να ορίσουμε ως χρονικό ορίζοντα της εφαρμογής του 3,5% πρωτογενών πλεονασμάτων την πενταετία. Θεωρούμε ότι αυτό καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη, καθώς απομειώνει την ένταση της δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και της επίτευξης πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν αρνήθηκε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα και είναι πολύ πιθανό να περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψουμε σε καταστάσεις ύφεσης. Η δυναμική αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας, ακόμη και με αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι σε γνώση μας ότι είναι υψηλά, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξανατονίζω ότι για 3 συνεχόμενα τρίμηνα είχαμε ανάπτυξη, πράγμα το οποίο το 2017, πράγμα το οποίο έχει να συμβεί από το 2006, άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα αναπτυξιακό momentum. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές το καλοκαίρι του 2018, θα προσδιοριστούν επακριβώς τόσο οι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, της δημοσιονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι με βάση και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τα επόμενα χρόνια δημοσιονομικό χώρο τέτοιο που θα μας διευκολύνει και να ασκήσουμε αναπτυξιακές πολιτικές και να ασκήσουμε πολιτικές εναντίον της ανεργίας αλλά και να υποστηρίξουμε έτσι περαιτέρω την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Η άποψη του κυρίου Φίλη είναι εύλογη, είναι θεμητή, είναι αποδεκτή στο δημόσιο διάλογο, αλλά σας ξαναλέω ότι νομίζω ότι κρούει ανοιχτές θύρες λέγοντας ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% είναι πολύ υψηλά. Αυτό είναι κάτι δεδομένο, το έχουμε πει ως ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Εκτός από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, υπάρχουν και κινητοποιήσεις βουλευτών. Και τι εννοώ? Είδαμε βουλευτές να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για την πώληση των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ. Άλλοι να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν μεν, άλλα διαφωνούν. Άλλους βουλευτές που δηλώνουν ότι θα ήθελαν να συμμετέχουν στο κίνημα αυτό κατά των πληστηριασμών. Είναι συμβατή αυτή η στάση με τις αρχές της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε να δείτε, το ότι υπάρχει αγωνία στις τάξεις της κοινωνίας για συγκεκριμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα, σας ξαναλέω ότι είναι και εύλογο και θεμητό και κατανοητό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε ως ελληνική κυβέρνηση είναι να εξηγούμε με τον όσο το δυνατόν πιο αναλυτικό τρόπο τα κέρδη από τις διαπραγματευτικές μας προσπάθειες. Και νομίζω ότι με δεδομένο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είχε δεσμευτεί στο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, το οποίο, για να υπενθυμίσουμε, περιλάμβανε 22% μείωση του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων αλλά και μονάδων φυσικού αερίου, και αν τη συγκρίνει κανείς αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία με τη συμφωνία την οποία έχουμε καταφέρει εμείς αυτή τη στιγμή, είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Η ΔΕΗ διατηρεί το 90,9% του παραγωγικού δυναμικού της, πολύ μόνο τρεις λιγνητικές μονάδες, οι οποίες αποτελούν το 20% της λιγνητικής της παραγωγής, με δεδομένο μάλιστα ότι η λιγνητική παραγωγή και οι λιγνητικές μονάδες πρέπει να μπουν σε διαδικασία από επένδυσης, όπως ορίζεται και από το κοινοτικό δίκαιο αλλά και από το επιχειρησιακό σχέδιο της ίδιας της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Νομίζω επομένως ότι πρόκειται για μια συμφωνία ισορροπημένη, για μια συμφωνία η οποία και βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου και η οποία συμφωνία, πρέπει να σας πω, ότι δεν είναι απλώς και μόνο μνημονιακή υποχρέωση. Σχετίζεται με τον ίδιο τον πυρήνα του κοινοτικού δικαίου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο συγκροτεί μια υποχρέωση για την ελληνική κυβέρνηση ανεξαρτήτως μνημονίου, ανεξαρτήτως προγραμμάτων προσαρμογής. Με αυτή λοιπόν την έννοια νομίζω ότι κατανοητές και εύλογες οι αγωνίες, αλλά από εκεί και πέρα στο επίπεδο των επιχειρημάτων νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή θέση για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το τι πετύχαμε στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε σε συνέντευξή σας στο CNBC πως περιμένουμε σύντομα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για το χρέος. Και ο κύριος Κοστέλα, του πλευρά των θεσμών, λέει πως συζήτηση για το χρέος θα έχουμε μόνο αφού τελειώσει το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση προς το κάθε. Πού το είπε αυτό ο κύριος Κοστέλα? Σε μία παρέμβασή του. Μιλάει ο κύριος Κοστέλα και λέει. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά λέει ο κύριος Κοστέλα πως μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν την ξέρω αυτή τη δήλωση, εν πάση περιπτώσει. Η συμφωνία προβλέπει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απλά την ερώτησή μου. Προσδοκάτε θετικές ειδήσεις για το χρέος πριν από τον Αύγουστο του 2018. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, δεν γνωρίζω αυτό το οποίο αναφέρεται για τον κύριο Κοστέλο. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Κοστέλο μπορεί να απαντήσει για τον εαυτό του σε σχέση με αυτό. Δεύτερον, η απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017 ορίζει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για την ρύθμιση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Παρεπιπτόντως να πω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, ο ESM ανακοίνωσε ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος είχαν και πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα μείωσης του δημόσιου χρέους από ό,τι αναμενόταν, περίπου 5% παραπάνω. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε στην άκρη προς τη στιγμή, γιατί μας εισάγει σε μια αρκετά τεχνική συζήτηση. Σε ό,τι λοιπόν αφορά την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, συμφωνήθηκαν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο Eurogroup του Ιουνίου του 2017. Τι συμφωνήθηκε? Συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχει ένα ταβάνι ως προς τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου από το 2018 και μετά, το οποίο ορίστηκε στο 15%. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρξει καμία χρηματοδοτική ανάγκη για την ελληνική δημοκρατία άνω ακριβώς αυτού του ποσοστού. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η συγκεκριμενοποίηση και ο προσδιορισμός μεσοπρόθεσμων μέτρων που ακριβώς θα στοχεύουν και θα οδηγούν στο μαθηματικό αποτέλεσμα του να μην έχουμε χρηματοδοτικές ανάγκες άνω του 15%. Αυτός ο προσδιορισμός θα γίνει κατά τη διάρκεια των τελικών διαπραγματεύσεων για την έξοδο από το πρόγραμμα μεταξύ της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και των κρατών μελών της Ευρωζώνης, και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια συμφωνία η οποία ισχύει και δεσμεύει όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, στο πρόγραμμα προσαρμογής της χώρας. Νομίζω επομένως ότι οποιοδήποτε άλλο χρονοδιάγραμμα κείται εκτός των συμπεφωνημένων.
Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά, πείτε μου. Επ' αυτού, κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αρχές του 2018 μπορεί να ανοίξει σταδιακά αυτή η συζήτηση για τον προσδιορισμό και την εξειδίκευση των μέτρων, έως ότου να φτάσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τους επόμενους μήνες. Τεχνική συζήτηση γίνεται διαρκώς. Από εκεί και πέρα, η πολιτική συζήτηση και η διαπραγμάτευση για τον οριστικό προσδιορισμό του πλαισίου. Του μεταμνημονιακού πλαισίου για τη χώρα θα γίνει όπως έχουν αναφέρει πάρα πολλοί από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και από τους αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αμέσως μετά την ολοκλήρωση τρίτης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κύριε Πιπίνη. Πείτε μου επ' αυτού. Παρακαλώ, στην ερώτηση κυρίας Κεχαγιά, εκτιμάτε ότι αυτό το θέμα του πολιτικού κομματιού που αφορά το χρέος θα έχει ολοκληρωθεί πριν φτάσουμε στην τυπική λήξη του μνημονίου? Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια συγκροτημένη συμφωνία η οποία θα προσδιορίζει σαφώς το πλαίσιο μετά τον Αύγουστο του 2018 και ακριβώς αυτό το χρονοδιάγραμμα επιμένουμε. Παρακαλώ, κύριε Πιπίνη. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή εντείνονται οι αντιδράσεις από τους κατοίκους και δημάρχους στα νησιά του Αιγαίου για το προσφυγικό, θέλω να ρωτήσω καταρχήν αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο από την κυβέρνηση για την αποσυμφόρηση των νησιών. Ο Δήμαρχος Λέσβου μάλιστα κάνει λόγο για απάνθρωπες συνθήκες στη Λέσβο και αν το θέμα αυτό θα συζητηθεί και με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι γνωστό ότι στην ατζέντα της συνάντησης μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού υπάρχει και το ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, καθώς Ελλάδα και Τουρκία παίζουν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην προσπάθεια ακριβώς διαχείρισης αυτού του μεγάλου του παγκόσμιου προβλήματος. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, νομίζω ότι από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχουν γίνει πάρα πολύ συγκεκριμένες διευκρινήσεις ό,τι αφορά το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση των νησιών, το οποίο βρίσκεται μάλιστα και σε εξέλιξη. Ο στόχος μας είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, να έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε στην ενδοχώρα τόσο τις ευπαθείς ομάδες όσο και τα συνόδευτα τέκνα. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία, γνωρίζω ότι αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και στόχος ελληνικής κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των μεταφορών έτσι ώστε πάρα πολύ γρήγορα να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στα νησιά του Αιγαίου, οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικά δύσκολες. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, για το προηγούμενο θέμα που αναφερθήκατε, μια που είπατε και εσείς για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, θέλω να σας ρωτήσω αν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συζήτηση με την εκλογή του κυρίου Σεντένου ως επικεφαλής του Eurogroup και αν γίναν κάποιες σχετικές πρώτες συζητήσεις στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Λισαβόνα και στην συνάντησή του με τον κύριο Κώστα. Στη συνάντησή του με τον κύριο Κώστα. Κοιτάξτε, η συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποχής γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διμερών επαφών. Είναι προφανώς κάτι το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά το σύνολο των Ευρωπαίων αξιωματούχων και το σύνολο των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την εκλογή του Πορτογάλου Υπουργού Οικονομικών, νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που τιμά τον Νότο, ωστόσο δεν θεωρώ ότι τα πρόσωπα θα παίξουν μεγάλο ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Οι πολιτικές συμφωνίες και οι νομικές συμφωνίες είναι δεδομένες και σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς των συμφωνιών σκοπεύουμε να κινηθούμε. Ο κύριος Σεντένου, είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι θα παίξει με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία το ρόλο του ως νέος πρόεδρος του Eurogroup. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σε καταγγελία της σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για κατάρρευση των εσόδων στον ΟΑΣΑ, κάτι το οποίο συνεπάγεται αύξηση της επιδότησης και βέβαια περαιτέρω επιβάρηση των φορολογουμένων και στους σοβαρούς κινδύνους που αναδεικνύονται από την ελλειπή συντήρηση των οχημάτων. Δεδομένου ότι αυτό είναι ειδικό θέμα μεν, αλλά άπτεται της ποιότητας ζωής των πολιτών και μάλιστα πολύ μεγάλου αριθμού πολιτών, δηλαδή να μπορούν εγκαίρως και με ασφάλεια να πάνε στη δουλειά τους. Υπάρχει κάποιο σχόλιο της κυβέρνησης? Το μοναδικό σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω εγώ στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Υποδομών παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Από εκεί και πέρα αμφισβητώ με ένταση τον ισχυρισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έχουμε κατάρρευση των εσόδων. Νομίζω ότι το Υπουργείο Υποδομών με τεχνική αρτιότητα θα απαντήσει στη συγκεκριμένη καταγγελία. Παρακαλώ.
Τι προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση από την επίσκεψη Ερντογάν και πώς βλέπετε την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη Θράκη? Έχουμε πει αρκετές φορές σε σχετικές ερωτήσεις ότι πρόκειται για μια επίσκεψη με εξαιρετικά μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα, καθώς για πρώτη φορά μετά από 65 χρόνια Τούρκος Πρόεδρος επισκέπτεται τη χώρα μας. Και θα τον καλωσορίσουμε και θα θέσουμε στην ατζέντα των επαφών όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες. Προφανώς θα συζητηθεί η κατάσταση στο Αιγαίο, θα συζητηθεί το προσφυγικό μεταναστευτικό, θα συζητηθούν οι οικονομικές σχέσεις σε σχέση με το εμπόριο, τις μεταφορές, την ενέργεια. Και αυτό το οποίο προσδοκούμε ως ελληνική κυβέρνηση είναι μια ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεών μας με την Τουρκία, καθώς κάτι τέτοιο σε μια περίοδο ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή θα παίξει καταλυτικό ρόλο και για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την βελτίωση των ειδικών σχέσεων τόσο της Ελλάδας με την Τουρκία όσο και της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη επίσκεψη και αναμένουμε να έχουμε εξαιρετικά επικοδομητικές συζητήσεις. Ό,τι αφορά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Θράκη, στο πλαίσιο της στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψης στη χώρα, ο Τούρκος Πρόεδρος πράγματι θα επισκεφτεί τη Θράκη. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε με φοβικότητα την συγκεκριμένη επίσκεψη. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο άσκησης των θρησκευτικών του πιστεύω και της θρησκευτικής λατρείας θα επισκεφτεί ένα χώρο ο οποίος θα επισκεφτεί μια περιοχή η οποία κατοικείται και από ομόδοξούς του. Νομίζουμε ότι είναι μια εύλογη επίσκεψη, αλλά από εκεί και πέρα υπενθυμίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πει σε όλους τους τόνους ότι η συνθήκη της Λοζάνης εξακολουθεί να ισχύει και να δεσμεύει όλους όσους την έχουν υπογράψει. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, η ελληνική με την τουρκική αντιπροσωπεία που έχουν προετοιμάσει το ταξίδι του κύριου Ερντογάν στη χώρα μας, τι έχουν κανονίσει λίγο πιο ειδικά για το ταξίδι του κύριου Ερντογάν στην Θράκη? Το πρόγραμμά του θα περιλαμβάνει μόνο το προσκύνημα στο τζαμί ή και κάτι ακόμη? Από όσο ξέρω θα περιλαμβάνει το προσκύνημα και ένα ιδιωτικό γεύμα. Δεν θα περιλαμβάνει δηλαδή κάποιο άλλο τύπο πολιτική εκδήλωση. Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω ξανά για το θέμα των πληστηριασμών. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν πείθει ειδικά τη στελέχη. Ο κύριος Φίλης ζητά συνέχεια από την κυβέρνηση με καθημερινές παρεμβάσεις να νομοθετήσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Χθες είπε ότι 40.000 ακίνητα έχετε συμφωνήσει για πληστηριασμούς και ότι 40.000 ακίνητα δεν είναι προφανώς μόνο σπίτια μπαταχτσίδων, όπως είπε. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ο κύριος Φίλης γνωρίζει πολύ καλά και το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και ο ίδιος το έχει ψηφίσει. Και αυτό προβλέπει ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία μέχρι ποσού αξίας του ακινήτου 280.000 ευρώ. Νομίζω ότι τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Φίλης αυτά και δεν είμαι βέβαιος ότι αναφέρθηκε σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας λαϊκών οικογενειών. Γνωρίζει ότι αυτά τα 40.000 ακίνητα, πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο μάλιστα να το ισχυριστεί, αφού γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ο σχετικός αριθμός, είναι μάλλον αυθαίρετος. Τι θα πει 40.000 ακίνητα, από πού προκύπτουν αυτά τα 40.000 ακίνητα? Αυτό το οποίο υπάρχει είναι η εκκίνηση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αλλά και των πληστηριασμών σε φυσικό τόπο που αφορούν ακίνητα και περιουσίες μεγαλοφιλετών. Αυτή είναι η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά αποδεικνύονται από την μέχρι τώρα πορεία και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αλλά και των ειρηνοδικείων. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα της ελληνικής κυβέρνησης είναι απολύτως σαφή και ο κύριος Φίλης τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ήθελα να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα φαντάζομαι ότι δεν πιστεύετε ότι όσοι αντιδρούν για τους πληστηριασμούς, γιατί και πριν από λίγο είχαμε και κάποια επεισόδια και για το άλλο το θέμα με το συνδικαλιστικό νόμο, είναι ενεργούμενα συνδικαλιστικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν σας προβληματίζει αυτή η εικόνα με τα ΜΑΤ, γιατί πριν από λίγο, όπως σας είπα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν πληροφορίες, έγιναν και επεισόδια και έξω από το Μαξίμου και νωρίτερα στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η εικόνα δεν προβληματίζει την κυβέρνηση, η χρήση χημικών που είχαμε πάλι και σήμερα?
Σας είπα ότι η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να επιτελέσει το ρόλο της και εφόσον εκφεύγει των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους αλλά και των οριζομένων στον νόμο, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής της λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορεί και η ίδια να εγγυάται την τάξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι και εύλογες και πολλές φορές και θεμητές και επιθυμητές οι κινητοποιήσεις, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Είναι διαφορετικό να κινητοποιείσαι γιατί διαφωνείς, για παράδειγμα, με τον συνδικαλιστικό νόμο. Βεβαίως, εγώ πρέπει και οφείλω να σας πω ότι νομίζω ότι αν συζητήσουμε με επιχειρήματα και εξηγήσουμε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, συγκεκριμένους συνδικαλιστές και κινητοποιούμενους, θα πείσουμε μια πολύ μεγάλη μερίδα από αυτούς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, νομίζω ότι και οι ίδιοι οι πολίτες που αντιδρούσαν και κινητοποιήθηκαν είπαν ότι δεν το κάνουν για τους συγκεκριμένους πληστηριασμούς, αλλά για κάποιους πληστηριασμούς οι οποίοι θα γίνουν στο μέλλον. Επομένως, νομίζω ότι και αυτοί νιώθουν την ανάγκη να απολογηθούν για το γεγονός ότι έσπασαν έναν πληστηριασμό ο οποίος αφορούσε εξαιρετικά υψηλής αξίας ακίνητα, ενός μεγαλοφυλέτη. Δεν θυμάμαι τα συγκεκριμένα νούμερα, αλλά νομίζω ότι υπερεύαιναν το εκατομμύριο οι οφειλές του. Επομένως, είναι προφανές ότι δεν επρόκειτο για λαϊκή κατοικία. Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε ως ελληνική κυβέρνηση είναι ότι όταν γίνονται τέτοιου τύπου κινητοποιήσεις που οδηγούν σε σπάσιμο πληστηριασμούς οι οποίοι ακριβώς στοχεύουν περιουσίες μεγαλοφυλετών, εξ αντικειμένου εξυπηρετούνται τα συμφέροντα αυτών των μεγαλοφυλετών, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη του και το κομμάτι εκείνο το οποίο κινητοποιείται εναντίον των πληστηριασμών. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, άκουσα και προηγουμένως την απάντηση που μου δώσατε. Όμως, αν κοιτάξει κάποιος αναλυτικά τους καταλόγους των τραπεζών, θα δει ότι δεν υπάρχουν μόνο κατοικίες πάνω από 250 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ, 300 τετραγωνικά, ότι υπάρχουν και πολύ μικρότερα σπίτια, υπάρχουν μικρά διαμερίσματα, υπάρχουν δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς πρώτες κατοικίες, λαϊκή κατοικία ή κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως και μικρά σπίτια. Ναι. Ξέρετε, αν οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν 1, 2, 3 ή 12 τέτοια σπίτια. Ξέρετε επίσης ποιος επισπεύδει τον πληστηριασμό, αν είναι πληστηριασμός τράπεζας ή αν είναι πληστηριασμός ιδιώτη εναντίον ιδιώτη. Ξέρετε μήπως το ύψος των οφειλών των συγκεκριμένων ανθρώπων. Ξέρετε επίσης αν θα ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένοι πληστηριασμοί. Διότι ξέρετε ότι δημοσιοποιούνται πληστηριασμοί και από αυτούς στατιστικά περίπου 2 στους 10 ολοκληρώνονται. Επομένως, το γεγονός ότι βρίσκονται στο διαδίκτυο για λόγους που έχουν να κάνουν με την διακοπή της προθεσμίας παραγραφής ή για άλλους τεχνικούς λόγους, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι πληστηριασμοί θα ολοκληρωθούν. Επομένως, σας παραπέμπω να διαβάσετε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις ανακοινώσεις που έχει κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι οποίες ανακοινώσεις αποδομούν ένα προς ένα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ακριβώς αυτά τα οποία αναφέρατε και εσείς στην ερώτησή σας. Πρόκειται για δημοσιεύματα τα οποία στοχεύουν με πρόθεση στην παραπληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού, στην παραπληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών για να δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει. Μου λέτε ότι δεν έχω πρόθεση που σας ρωτάω. Νομίζω ότι... Όχι, όχι. Σας είπα ότι αναφέρατε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία διαβάσαμε το προηγούμενο διάστημα σε συγκεκριμένη εφημερίδα συγκεκριμένων συμφερόντων και τα οποία αποδομήθηκαν ένα προς ένα, αν θέλετε μπορώ να σας τα πω, είναι και η εφημερίδα των νέων, αποδομήθηκαν ένα προς ένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κύριε, με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Κύριε Καλογεροπούλου με λένε, σας λέω ότι αναφέρετε συγκεκριμένα. Παραπολιτικά, εφόσον στο θέλετε, ίδιο συγκρότημα δεν είστε, κυρία Καλογεροπούλου. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορούμε οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε και να εκφράζουμε σε ερωτήσεις μας. Το επισημαίνω. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτου. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε, αν υπάρχει θέμα αύριο με τους πληστηριασμούς, γιατί διαβάζουμε και ότι ο κύριος Τόσκας έχει βάλει ζήτημα σε σχέση με την επάρκεια αστυνομικών δυνάμεων και εξαιτίας του Ερντογάν και εξαιτίας της επέτειος Γρηγορόπουλου. Αυτό είναι μια απόφαση την οποία θα πάρουν οι συμβολιογράφοι. Παρακαλώ, κύριε Περτικάρη. Μπορείτε να δώσετε τη διαβεβαίωση ως κυβέρνηση, εννοώ ότι αυτές οι πολιτικές δεσμεύσεις που ισχύουν για τις τράπεζες και οι συμφωνίες κυρίων ισχύουν και για τους πληστηριασμούς για τα funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια. Με τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα.
Αλλά τι εννοείται τα funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια, δεν έχουν αγοράσει ακόμα τα funds κόκκινα δάνεια, καθώς η απαγόρευση δεν έχει αρθεί. Επομένως και αυτό ελέγχεται η παραδοχή σας στο πλαίσιο της ερώτησής σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Κοστέλο μίλησε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Δεν έχω ακούσει την ομιλία του. Το αντιλαμβάνομαι. Μπορούμε να σχολιάσουμε ακόμη μια αποστροφή. Πώς είναι δυνατόν να σχολιάσω μια αποστροφή την οποία δεν έχω δει? Είναι δυνατόν να κάνω κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι θα ήταν πέραν της λογικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.